Και θα καλημερίσω τώρα έναν πολιτικό που εκτιμώ πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ από τον καθρέφτη και με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρουν αυτά που λέει, γιατί είναι λίγο έξω από το πλαίσιο. Είναι ο κ. Παύλος Γερουλάνος, υποψήφιος βουλευτής στην Α Περιφέρεια Αθηνών για το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, πρόεδρος της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Είσαι Εσύ, για μια καθαρή και ψύχρεμη πολιτική συζήτηση. Καλημέρα σας, κύριε Γερουλάνο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας και ξέρω ότι κατευθύνεστε προς λαϊκή αγορά. Πάντοτε με κεντρίζει αυτό το πράγμα και με κεντρίζει θετικά, διότι η λαϊκή αγορά είναι ένα μέρος στο οποίο δεν πας μόνο για να πεις αυτό που θέλεις, αλλά κυρίως για να ακούσεις αυτό που πρέπει. Έτσι δεν είναι? Απολύτως έτσι είναι, και για να δεις τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, διότι είναι καμιά φορά να ιδρυματοποιούμε την πολιτική, να κοιτάμε τους μεγάλους έργους, αλλά είναι εκείνο το τελευταίο 5 ευρώ μέσα στο πορτοφόλι ενός ανθρώπου που ψωνίζει τα καθημερινά του, που σου δείχνει τα καθημερινά του, εβδομαδιαία του θα έλεγα, που σου δείχνει την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Μάλιστα. Τώρα με τσιγκλάει αυτό να σας παρακαλέσω, αν εκεί που θα περιφερθείτε στους πάγκους, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολλά για την γεωργία και την ακρίβεια των προϊόντων, πώς καθορίζονται οι τιμές, οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών θα ξέρουν να σας απαντήσουν στο ακολούθα, μου λέει πάντοτε, την διαδρομή του Μαϊντανού, για να καταλάβεις γιατί ακριβαίνουν τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Ο Μαϊντανός πριν από την κρίση κόστιζε 30 λεπτά το ματσάκι. Τώρα έχει φτάσει στα σούπερ μάρκετ, όχι στις λαϊκές, 70 λεπτά. Αυτό δεν δικαιολογείται από το γεγονός ότι εδώ στην Αττική υπάρχουν άπειρα περιβόλια και αγροτικές εκτάσεις που καλλιεργούν το Μαϊντανό. Άρα και η βενζίνη έχει φτηνίνει. Γιατί τα σούπερ μάρκετ τα έχουν πολύ πιο ακριβά τα προϊόντα παρόλα αυτά? Θέτεται ένα εξαιρετικά περίπλοκο πράγμα, γιατί έχει να κάνει και θέμα, διότι έχει να κάνει και με την αγορά, με τη ζήτηση προφανώς και με τη διάθεση. Μπορώ να σας το αναλύσω από πολλές πλευρές, αλλά θα σας ξεκινήσω λέγοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση, η οποία μόλις έκλεισε τη θητεία της και διεκδικεί μια καινούργια η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχασε απίστευτο χρόνο στο θέμα των τιμών. Για εμάς που είμαστε μέσα στην αγορά, ο πληθωρισμός ξεκίνησε περίπου 6 μήνες πριν. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκίνησε να παίρνει μέτρα παρά μετά το πόλεμο της Ουκρανίας και άργησε ένα τρίμηνο. Αυτό τι έκανε? Συμπίεζε τις πρώτες ύλες προς τους παραγωγούς, προς τους Έλληνες παραγωγούς, την ενέργεια, τα μεταφορικά και ούτω καθεξής. Και αναγκαζόντουσαν οι παραγωγοί να μεταφέρουν τις τιμές στο ράφι. Και βεβαίως όταν ανεβαίνουν οι τιμές, τότε προβλέπεις μια συνεχή ανοδό και ανεβάζεις περισσότερο, με αποτέλεσμα να έχεις έναν αυτοτροφοδοτούμενο πληθωρισμό. Αυτό συνέβη. Όταν άρχισε λοιπόν η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, οι πρώτες ύλες και η ενέργεια ήταν ακόμα ψηλά. Αρχίσανε να περιορίζονται οι τιμές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, και συμπιέστηκε ο παραγωγός. Έτσι βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια συμμαχία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, ειδικά με τα σούπερ μάρκετ. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα παράπονα των παραγωγών στη λαϊκή είναι ότι είχαμε έναν υπουργό που έβγαινε και συνέχεια έλεγε: ελάτε στο σούπερ μάρκετ που είναι φθηνές οι τιμές. Και την ίδια ώρα ακριβά προϊόντα. Λοιπόν, εκεί απάνω συνθλίβεται και ο Έλληνας παραγωγός, αλλά και ο Έλληνας έμπορος, ο οποίος πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ αυτών των δύο πιέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αν θέλαμε να αποφύγουμε αυτό, θα πρέπει οι έλεγχοι στην αγορά να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, οι αυξήσεις να ήταν πολύ πιο σταδιακές, και τώρα με τους ελέγχους να πιέζουμε τα προϊόντα να έρθουν στην κανονική τους τιμή βάσει του κοστολογίου της ενέργειας που έχει πέσει. Μάλιστα. Ας πούμε λίγα πράγματα για το κόμμα σας, το οποίο ξεκίνησε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία αρκετά καλά στον πρώτο γύρο έχει πάει, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει επάνω του, για να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι ενδέχεται αυτή η ανωδική πορεία να συνεχιστεί. Το πιθανότερο είναι, από ό,τι κατάλαβα και από τα λεγόμενα του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, είναι ότι θα είναι στην αντιπολίτευση και θα αρχίσει να χτίζει περισσότερο το προφίλ του.
του. Τώρα αυτό, αυτή η άνοδος, αυτό το καινούριο, ας το πω έτσι, Πασόκ, φέρει και ευθύνες, έτσι δεν είναι? Ή σας φοβίζει κάτι, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να επισημάνετε ότι πρέπει να προσέξουμε, παιδιά, αυτό το πράγμα? Πολλά. Ξέρετε γιατί ρωτάω, διότι έχουν εντοπιστεί και κάποια φαινόμενα ολίγης αλαζονίας, έτσι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι χαρήκαμε την αύξηση που είδαμε στις τελευταίες κάλπες, μια σημαντική αύξηση της τάξης του 40%, μπορεί να θεωρηθεί αλαζονία. Προφανώς χαρήκαμε ότι βγήκαμε από τα μονοψήφιους αριθμούς και αρχίζουμε να βλέπουμε μια σοβαρή άνοδο του κόμματος. Θα έλεγα ότι η χαρά αυτή ήταν αυτό, ήταν στιγμία. Από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε, παιδιά, χαμηλάει τόνη, είμαστε ακόμα σοβαρότητας και πρέπει έτσι να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Και θεωρώ ότι από εκείνες τις μέρες μέχρι σήμερα έτσι έχουμε προσπαθήσει να πορευτούμε. Τώρα, το ιστορικό να πω, διότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να κάνει μια άλλου είδους αντιπολίτευση. Χωρίς κραυγές, χωρίς προσωπικές επιθέσεις, νυφάλια να πει ποια είναι τα προβλήματα, να σταθεί στα πόδια του στιβαρά. Εκεί που θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει πράγματα τα οποία είναι αρνητικά για τη χώρα, αλλά την ίδια ώρα να στηρίξει όταν σε κάτι συμφωνεί, όπως ήταν στην περίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτή η νυφάλη αντιπολίτευση μέχρι τώρα θεωρεί το αδυναμία. Και αυτό διότι είχαμε από την άλλη μεριά έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος χρησιμοποιούσε έναν διαφορετικό τρόπο που έμοιαζε ίσως πιο πολέμη. Στις εκλογές όμως ο πολίτης είπε ότι αυτό δεν το θέλει. Ξαφνικά άρχισε να κοιτάζει γύρω του να δει ποιος είναι εκείνος ο οποίος κάνει αντιπολίτευση με ουσία. Εκεί αρχίζει και βλέπει το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό είμαστε στον δρόμο, για να πούμε ότι εμείς αυτό θα είμαστε, μια δύναμη σοβαρότητας, με προτάσεις για την επόμενη μέρα της Ελλάδας και για το τι μπορούμε να κάνουμε σε θέματα όπως αυτά που αναλύσαμε πριν, όπως είναι η οικονομία. Και να έχουμε ένα αιχμηρό λόγο εκεί που θεωρούμε ότι η κυβέρνηση κάνει πράγματα που είναι αρνητικά για τον τόπο, αλλά και την ίδια ώρα να είμαστε εκεί για να συμφωνήσουμε αν κάτι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Να υπάρχει μια συνεργασία περισσότερων κομμάτων. Λοιπόν, εμείς αυτό θέλουμε να αναδείξουμε αυτές τις μέρες και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και έτσι να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό να τραβάει κάποιο κόσμο προς τη δική μας κατεύθυνση και αυτό πρέπει να σας πω μας δίνει κουράγιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπατε ότι έχει χαμηλούς τόνους. Όντως, η τόνη του, δηλαδή το περιεχόμενο των πραγμάτων που λέει δεν είναι τοξικό, δεν έχει ακρότητες. Όμως εκείνο που σημειώνω, σημειολογικά κιόλας, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το political discourse που λέμε εμείς, η γλώσσα της πολιτικής, φωνάζει πολύ. Κοιτάξτε, δείτε, στις συγκεντρώσεις είναι πολύ σημαντικό να ενθουσιάσεις τη βάση σου και για να προχωρήσει μπροστά το κόμμα, να βγει ο κόσμος να παλέψει, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Μιχαηλίδη, τις εκλογές θα τις πάρει όποιος πάει στην κάλπη. Και αν αυτό είναι αλήθεια πάντα με τις κάλπες, αυτή τη φορά είναι ακόμη περισσότερο, διότι η διάθεση του κόσμου είναι ότι ο πρώτος γύρος έκρινε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, φωνάζουμε κυρίως σε εμάς να βγούμε, να πάμε στις κάλπες και να παλέψουμε. Από εκεί και πέρα η ποιότητα όμως του λόγου και το περιεχόμενο του λόγου είναι πολύ προσεγμένο και είναι πάντα με γνώμονα το καλό της Ελληνίδας και του Έλληνα. Αυτό το λέω διότι είχαμε μια σειρά από γεγονότα τελευταία, όπως ήταν από τα Τέμπη, αν θέλετε, μέχρι και τη Ροδόπη και το Ναυάγιο στην Πύλο, που ήθελε πολύ πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις για να δείξεις μια σοβαρότητα, να είσαι επικοδομητικός σε ό,τι αφορά τη χώρα, αλλά να πεις και στην κυβέρνηση τα πρώτα λάθη τα οποία έχει κάνει. Ναι. Νομίζω πάντως, εγώ επιμένω λίγο στο φωνάζει, χωρίς να λέω ότι είναι κάτι κακό, αλλά αν βγαίνατε εσείς για παράδειγμα αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που ήσασταν υποψήφιος, δεν μπορώ να σας φανταστώ ακόμα και σε μια οξυμένη προεκλογική καμπάνια να φωνάζατε. Νομίζω είναι διαφορετικό. Θα προσπαθούσα πάντως με κάθε τρόπο να ενθουσιάσω το κοινό μου και καμιά φορά, αν αυτό θέλει και πιο δυνατή φωνή, μπορεί και αυτό το εργαλείο το χρησιμοποιούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Γερουλάνη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ πολύ.